Η αλήθεια είναι ότι για το Ιατρονέτ είναι μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή γιατί πλέον και offline είμαστε όλα αυτά τα χρόνια από το 1999 online μόνο αρχίζει και πραγματώνεται ένα όνειρο, ένας από τους στόχους που είχαμε θέσει από όταν το πρωτοξεκινήσαμε. Όχι μόνο αυτά τα οποία γράφω εδώ για την ενημέρωση του κοινού, τη γνώση κλπ που ήταν πρωταρχικοί στόχοι αλλά και το να φέρουμε κοντά, όσο μπορούμε βέβαια, με τη δύναμη ενός online μέσου, όλους τους πολίτες, ασθενείς, συλλόγους, πολιτεία, φορείς. Δεν το καταφέρνουμε βέβαια απόλυτα. Προσπαθούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας. Και ο Φίλιππος βέβαια, που θα σας μιλήσει μετά για το βήμα του ασθενούς, είναι ένας συνεργάτης που κάθε μέρα παλεύει για αυτό το πράγμα. Πιστεύουμε ότι το διαδίκτυο μάλλον τα μέσα κοινωνική δικτύωση, να το πω πιο σωστά, μπορούν να βοηθήσουν του συλλόγου προ αυτή την κατεύθυνση. Θα σας δώσω γρήγορα μερικά νούμερα για τη διείσδυση του διαδικτύου που πλέον αυτά είναι νούμερα για την Ελλάδα, δεν είναι παγκόσμια, παγκοσμίως είναι μεγαλύτερα. Για την Ελλάδα όμως, φρέσκα νούμερα από την ελληνική στατιστική αρχή, 7 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πολύ μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια είναι όλες οι ηλικίε πλέον σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε φύγει από το είναι μόνο για τα παιδιά, είναι μόνο για αυτούς που είναι κάτω από 30. Μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο η ηλικιακή ομάδα 45-55 είχε και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έτσι όπως εγώ σαν σίμω είναι προσωπικές σκέψεις αυτές, βλέπω α, την εξωστρέφεια των συλλόγων, είναι το να ενημερώσουν τα μέλη τους και τα μη μέλη τους για το τι κάνουν, την ομοθεσία, αυτό που λέγαμε πριν, που έλεγε η κυρία Δαχτάρη πολύ σωστά, ότι οκ, okay, το νομικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά ποιο το ξέρει καλά. Ε, για μένα οι σύλλογοι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του να ενημερώσουν τα μέλη τους και τα μη μέλη για το ποια είναι αυτά τα δικαιώματα, η νομοθεσία κλπ. Βλέπω όπως και ένα επιπλέον πράγμα που με έχει προβληματίσει πολύ εμένα, τους εντό εισαγωγικών νέους ασθενείς. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι δεν ξέρουν ότι έχουν μια ασθένεια ή μόλις το έμαθαν και είναι προεκπλήξεως. Και τώρα τι κάνω, σε ποιον θα απευθυνθώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σύλλογοι, υπάρχουν σύλλογοι, ποιοι είναι, πώς μπορούν να με βοηθήσουν. Εκεί λοιπόν θεωρούμε ότι αξίζει α, η εξωστρέφεια. Και ένα επιπλέον πράγμα, βέβαια, για τους συλλόγους με την εξωστρέφεια είναι το να βγάλουν τη φωνή τους προς τα έξω. Όχι μόνο για τα μέλη, μη μέλη και τους εντό εισαγωγικών νέους ασθενείς, αλλά και τη φωνή τους προς την πολιτεία, τους φορείς κλπ. Για να συνοψίσω αυτά που εγώ βλέπω ότι αξίζει ένα σύλλογος να εντάξει στο μείγμα της επικοινωνίας του και κυρίως να μιλήσω για τα online α, μέσα, είναι να έχει ένα καλό website ενημερωμένο, είναι πολύ σημαντικό, αλλά να είναι πλούσιο να το ενημερώνει, να έχει μέσα υλικό που θα βοηθήσει μέλη, μη μέλη, νέους ασθενείς. Το κυριότερο θα έλεγα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, social media που είναι το Facebook, μια καλά ενημερωμένη σελίδα και μάλιστα στην Ελλάδα χαίρομαι που πάρα πολλοί σύλλογοι, αρκετοί μάλλον, να μην πω πάρα πολλοί, το υποστηρίζουν δυνατά. Ενημερώνουν τη σελίδα τους, βάζουν περιεχόμενο και κατ' επέκταση έχουν και ένα πολύ μεγάλο κοινό που τους ακολουθεί από πίσω. Θα έβαζα ως δεύτερο και ένα α, λογαριασμό στο Twitter. Υπάρχουν άνθρωποι που και από εκεί α, τους αρέσει να ενημερώνονται. Και όσον αφορά τα α, μέσα μαζικής ενημέρωσης, α, θα το πω έτσι λίγο λαϊκά, εγώ προσωπικά θα έκανα το λεγόμενο πιστόλι, θα έστελνα τα πάντα. Κάνω ημερίδα, κάνω εκδήλωση, κάνω δελτίο τύπου, τα στέλνω σε όλα τα μέσα, κάνω και μια επικοινωνία μαζί τους, προσπαθώ όσο το δυνατόν να με ακούσουν και να με δημοσιεύσουν. Σίγουρα το βήμα του ασθενή που ο Φίλιππος θα σας εξηγήσει πολλά, είναι, πιστεύουμε εμείς, ένα πολύ δυνατό εργαλείο για να βγάλει ο σύλλογο τις δράσεις του κλπ. Και το δικαίωμα στην υγεία βέβαια, που χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα, Φαντάζομαι είναι ένα μέσο που αντίστοιχα θα αφουγκράζεται και... και θα. Μπράβο.